Καλημέρα. Καλώς ήρθες στο πρώτο μου vlog. Σκοτεινήσε απότομα, ενώ όταν ξύπνησε είχε ήλιο, ξαφνικά μέσα σε 3 λεπτά σκοτεινήσε και άρχισε να βρέχει. Είχα στο νου μου ότι θα σας πήγαινα μια βολτίτσα σήμερα σε αυτό το vlog, λίγο εδώ στη γειτονιά, να σας έδειχνα λίγο το νησί. Είναι πάρα πολύ όμορφο εδώ. Αν φτιάξει ο καιρός αργότερα θα το κάνουμε. Προς το παρόν λέω να κάτσω εδώ στο τραπέζι, να πιω τον καφέ μου. Πάρε και εσύ ένα καφέ λίγο να κάτσουμε έτσι να τα πούμε παρέα και να βλέπουμε τη βροχή. Σήμερα η μέρα δεν είναι πολύ γεμάτη. Έχω κάποιες δουλίτσες μέσα στο σπίτι, θέλω να κάνω λίγο edit ένα βίντεο, θέλω να τακτοποιήσω κάτι πράγματα. Παιδιά. Αστράφτη τόσο δυνατά, τόσο δυνατά. Ναι, θέλω να τακτοποιήσω κάτι πράγματα που ήρθαν χθες από το Jumbo και δεν έχω προλάβει να τα τακτοποιήσω. Επίσης θέλω να συμμαζέψω λίγο και το σπίτι. Όχι ότι να συμμάζει αυτό μαμά. Μια χαρά είναι. Απλά για να είναι ακόμα καλύτερο. Ναι, και κάπως έτσι θα πάει η μέρα βλέποντας. Σήμερα από H&M, παρήγγειλα 2 παντελόνια και χθες μου έστειλαν email ότι ξεκίνησε η αποστολή, αλλά ότι το ένα παντελόνι έγινε cancelled γιατί έγινε sold out βασικά. Και πολύ στενοχωρέθηκα, αλλά δεν πειράζει, θα μου έρθει τουλάχιστον το ένα. Και παντόφλα με κάλτσα, απαραίτητος. Λοιπόν, θέλω να τακτοποιήσω λίγο τα πράγματα που ήρθαν χθες από το Jumbo. Αυτά θέλω να μπουν για πλαίσιμο, για μαξιλάρια. Να πάρω μία λες πρώτα ότι είναι για το γραφείο. Λοιπόν, ναι, έτσι θα κάνω. Θα πάρω μία πρώτα ότι είναι για το γραφείο μου. Λοιπόν, αυτά όλα θα πάνε για πλύσιμο, γιατί είναι σφουγγαράκια και πινελάκια και τέτοια. Και με την ευκαιρία θα πλύνω και τα δικά μου τα πινέλα, τα οποία έτσι και αλλιώς θέλουν πλύσιμο. Λαστιχάκια και τσιμπιδάκια, θα τα βάλω όλα εδώ μέσα. Και έχουμε 3 μολυβοθήκες. Έτσι, άδειασα δηλαδή αυτά τα οποία δεν μ' άρεσαν και πάρα πολύ και τα έβαλα εδώ, γιατί θυμάσαι τότε που σου έλεγα από την τακτοποίηση γαλλικών ότι δεν ήθελα lip liner, eyeliner, μολύβια ματιών, όλα αυτά να είναι μαζί σε ένα κουτάκι, γιατί τα μπέρδευα και δεν έβρισκα αυτό που ήθελα, οπότε τώρα τα ξεχώρισα. Εδώ πίσω έχω μάσκαρες, εδώ μολύβια ματιών, εδώ μολύβια χείλιων, εδώ eyeliner και εδώ προϊόντα φρυδιών, οπότε είναι τέλεια και μπαίνει. Α, δεν μπαίνει. Απλά δεν θα ξαναβγεί ποτέ από εκεί.
Και τα πινέλα θα μπουν εδώ. Και τώρα έχω αυτό και αυτά και θέλω κάπως να τακτοποιήσω όλα αυτά. Αυτοκολλητάκια, στυλό πολύχρωμα, όλο αυτό έχει μέσα διάφορα στυλό, μαρκαδωράκια κτλ. Και μιας και ήρθα εδώ στο γραφείο, λέω λίγο να βαφτώ έτσι γρήγορα. Μάνι-μάνι, που λέει και η γιαγιά μου. Μάνι-μάνι, ξέρει η γιαγιά. Και έχω ένα πολύ σοβαρό ερώτημα να σου θέσω, το οποίο με απασχολεί πάρα πολύ. Τελείωσα τα φιλεράκια για δεύτερη φορά συνεχόμενα και θέλω να ξεκινήσω να βλέπω κάτι. Ξαναξεκίνησα να ξαναδώ το Good Place. Γενικά είμαι άνθρωπος που αν μου αρέσει μια σειρά θα τη δω 24 φορές, δεν με πειράζει, δεν τη βαριέμαι, αρκεί να μου αρέσει. Και γενικά είμαι σε mood αυτόν τον καιρό που θέλω να δω κάτι χαρούμενο. Δεν θέλω να δω κάτι πολύ στενάχωρο, γιατί ας πούμε έβγαλε και καινούργια επεισόδια η σειρά με το τρένο, που δεν θυμάμαι καθόλου πώς λέγεται. Κατάλαβες όμως πια λέω, εκείνη που βγήκε πριν λίγο καιρό και έγινε ένας κακός χαμός, που ζουν όλοι μέσα σε ένα τρένο. Πώς λέγεται, ρε. Δεν θυμάμαι καθόλου, τέλος πάντων, αλλά είναι πάρα πολύ στενάχωρο, παιδιά. Πάρα πολύ στενάχωρο και δεν μπορώ να κάτσω να δω κάτι τέτοιο, γιατί στεναχωριέμαι. Και θέλω κάτι χαρούμενο. Και ξεκίνησα που λες να βλέπω το How I Met Your Mother, γιατί διάβασα ότι είναι ό,τι πιο κοντινό στα φιλαράκια. Και ήθελα έτσι μια τέτοια φάση πάλι. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα. Κάπως έτσι... Το βλέπεις, αλλά δεν τρελάθηκα. Και ήθελα να σου πω αν έχεις κάποια σειρά στο νου σου που να είναι έτσι χαρούμενη, να μοιάζει λίγο με τα φιλαράκια, να σου φτιάχνει το κέφι, να μην είναι κάτι πολύ στενάχωρο και φυσικά να υπάρχει στο Netflix, γράψε μου σε παρακαλώ κάτω τον τίτλο, γιατί ψάχνω κάτι να βλέπω και δεν βρίσκω. Εν τω μεταξύ είναι η πρώτη φορά που παραγγέλνω scene και δεν ξέρω καθόλου τι θα μου έρθει. Τώρα θα τα πούμε λίγο μέχρι να στεγνώσει αυτό και να κάνει τα δικά του τα μαγικά να γίνει. Εν τω μεταξύ έπεσα τόσο πολύ θύμα στο Wish, γιατί μπήκα υποτίθεται να ρίξω μια ματιά. Και μου έλεγε δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 29 ευρώ. Που λέω: τι ωραία, καλά, 30 ευρώ, ένα παντελόνι και μια μπλούζα. Να πάρεις τελείως, σε μαζεύτηκαν. Και έτσι άρχισα να σκέφτομαι να παραγγείλω. Και αφού έψαχνα την πρώτη μέρα και βρήκα τι να πάρω, αλλά είπα ότι επειδή δεν ξέρω τι ποιότητα έχει, θα πάρω κάτι λίγα, ας πούμε έτσι, ένα παντελόνι και μια μπλούζα, να δω την ποιότητα και αν μου αρέσει μετά, καλά να είμαστε, θα ξαναπαραγγείλουμε. Και ξαναμπαίνω την άλλη μέρα για να τα παραγγείλω και είχαν αλλάξει τα δωρεάν μεταφορικά. Είχαν πάει νομίζω σε 45 ευρώ. Ναι, αλλά εμένα μου είχε μπει στο μυαλό ότι αυτό το παντελόνι και αυτή την μπλούζα τα θέλω. Γιατί το κάνω πάντα αυτό, γιατί ποτέ δεν μένω στο πλάνο. Λέω ότι όχι, δεν θα τα πάρω, θα πάρω μόνο αυτό, ποτέ. Και μετά άρχισα να ψάχνω πράγματα. Δεν ήθελα, αναγκάστηκα. Για να φτάσω τα 45 ευρώ, τώρα θα μου πεις, γιατί δεν παρέγγελνες αυτά που ήθελες και να πληρώσεις μεταφορικά. Ναι, αλλά θα έφτανα ήδη κοντά στα 40 ευρώ, γιατί ήταν 30 κάτι ευρώ τα πράγματα που είχα διαλέξει. Οπότε με τα μεταφορικά θα έφτανε γύρω στα 40 και μετά λέω, έλα μωρέ, βάζεις και 5 ευρώ ακόμα και τα 5 ευρώ των μεταφορικών τα παίρνεις κάτι σε ρούχο. Ξέρεις πώς πάει τώρα, να μην τα λέω. Αλλά πήρα πάρα πολλά πράγματα, δεν πήρα μόνο ρούχα. Πήρα και ρούχα, πήρα κοσμήματα, πήρα ένα ζευγάρι γυαλιά. Δεν ξέρω καν. Μπορεί να έρθουν και να είναι για πέταμα όλα. Δεν ξέρω καθόλου τι ποιότητα έχουν. Ειδικά τα κοσμήματα πιστεύω ότι θα έρθουν και θα είναι ό,τι πιο ψεύτικο υπάρχει. Επίσης θέλω τη γνώμη σου να μου πεις τι προτιμάς. Προτιμάς τα ημερήσια vlog ή τα εβδομαδιαία vlog. Εγώ λέω ότι μάλλον αυτό, μια και είναι και το πρώτο, λέω να είναι ημερήσιο. Αλλά γενικά τι προτιμάς. Γράψε μου στα σχόλια. Φοβάμαι ότι τα ημερήσια vlog τώρα και με την καραντίνα, που εντάξει και πού να πάμε, ρε παιδί μου, ίσως είναι λίγο βαρετά. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η γνώμη σου, το πόσο πολύ μου αρέσει αυτή η παλέτα. Τι αέρας είναι αυτός, ρε παιδιά. Παρόλο που δεν έχει τρομερό κρύο, δηλαδή είναι okay η θερμοκρασία, ειδικά στον ήλιο είσαι μια χαρά. Με αυτό τον αέρα νιώθω ότι είναι ακόμα βαρύς χειμώνας. Φουλ στα ροζ σήμερα. Να το αποτελειώσω με τα ροζ. Θα το αποτελειώσω. Ταρά! Πάμε να ζεστάρουμε, να πιούμε λίγο καφέ ακόμα και να βάλουμε να κάνουμε φαγάκι. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα! Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή μαγειρικής. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα πεντανόστιμο, μάλλον, και πολύ υγιεινό και light παστίτσιο. Έχουμε βάλει την κατσαρόλα μας με νερό να βράζει και θα ρίξουμε μέσα μακαρόνια ολικής. Αλλά επειδή δεν έχουμε μακαρόνια ολικής παστίτσιο, κυρίες και κύριοι, και έχουμε μόνο μακαρόνια ολικής σπαγκέτι, θα βάλουμε σπαγκέτι και δεν βαριέσαι. Έπειτα, στην ίδια κατσαρόλα, αφού σουρώσουμε τα μακαρόνια, για να μην λερώνουμε
κι άλλα σκεύη και έχουμε να πλένουμε βεβαίως, θα βάλουμε και έναν κιμά κοτόπουλο άπαχο. Θα τον βάλουμε με λίγο κρεμμύδι και λίγη πιπεριά και λίγο καρότο. Και αφού τον κάνουμε έτσι ωραίο και λαχταριστό στην ίδια κατσαρόλα αφού την πλύνουμε, θα κάνουμε μια ωραία μπεσαμέλ με γάλα σόγιας. Και μετά όλα αυτά θα τα βάλουμε έτσι σε ένα ωραίο ταψί, θα βάλουμε κάτω τα μακαρόνια, τα σπαγκέτι, από πάνω θα βάλουμε τον κιμά τον κοτόπουλο και μετά θα ρίξουμε λίγη από την μπεσαμέλ πάνω από αυτό και θα το ανακατέψουμε, γιατί δεν μπορεί να γίνει το παστίτσιο το κλασικό που έχει τις τρώσεις, γιατί από κάτω έχει το σπαγκέτι και δεν θα γίνει ωραίο. Οπότε θα το κάνουμε έτσι λίγο πιο μπερδεκλωμένο, αλλά θα γίνει πολύ ωραίο και πολύ νόστιμο και πολύ sexy και θα σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα στο τέλος αυτής της εκπομπής μαγειρικής. Το σταύρωσα μήπως και σωθεί και τρώγεται. Τώρα λογικά με βλέπει η μαμά μου και απορεί και λέει τι έχει πάει λάθος με αυτό το παιδί. Γενικά μαγειρεύω, να ξέρεις. Δεν είναι όλα έτσι, μαγειρεύω normal. Απλά είπα σήμερα έτσι να κάνω ένα πείραμα, θα δείξει. Τελικά μπορεί και να βγει καλό. Βρε, μήπως αδικούμε. Μήπως πρέπει να ανοίξω ένα κανάλι μαγειρικής. Η ώρα έχει πάει περίπου 5.30, σας άφησα λίγο γιατί ανέβηκε η γειτόνισσα από κάτω να πιούμε ένα καφέ, οπότε έκατσα λίγο μαζί της και σκεφτόμουν ότι μιας και είναι το πρώτο μου vlog, να κάνω κάτι για να γνωριστούμε έτσι λίγο καλύτερα, να με γνωρίσετε εσείς λίγο καλύτερα. Θέλω πάρα πολύ να σας γνωρίσω και εγώ λίγο καλύτερα, οπότε γράψτε μου στα σχόλια, πείτε μου για εσάς να γίνουμε φίλοι. Και θυμήθηκα έτσι ένα βίντεο που ήταν παλιά πάρα πολύ στη μόδα και το έβλεπες πάρα πολύ στο YouTube, όπου έλεγες 50 πράγματα για τον εαυτό σου, ούτως ώστε ο κόσμος να σε γνωρίσει καλύτερα. Εντάξει, δεν θα σου πω 50 πράγματα για μένα, θα τα μάθεις όλα σιγά σιγά, αλλά σκέφτηκα να σου πω έτσι 10 βασικά πράγματα για να ξέρεις με ποιον μιλάς, ρε παιδί μου. Νούμερο 1 είναι ότι έχω σπουδάσει ρώσικη φιλολογία στην Κομοτηνή. Νούμερο 2, είμαι Λέων στο ζώδιο και έχω γενέθλια 12 Αυγούστου. Νούμερο 3, είμαι 25 χρονών και τον Αύγουστο θα γίνω 26, αλλά μέχρι και τις 11 Αυγούστου εγώ θα λέω 25, ξέρεις. Άρα είμαι 25 χρονών. Νούμερο 4, που κάποιοι το ξέρετε ήδη γιατί το έχω αναφέρει και σε άλλο βίντεο, είμαι από την Θεσσαλονίκη. Και νούμερο 5, που επίσης κάποιοι το ξέρετε από άλλο βίντεο, εδώ και λίγο καιρό, περίπου 1,5-2 μήνες, έχω μετακομίσει στη Σαντορίνη. Μέχρι στιγμής μου αρέσει πάρα πολύ, δεν το έχω μετανιώσει καθόλου. Είναι ίσως η καλύτερη απόφαση που έχω πάρει στη ζωή μου. Είναι τέλεια. Νούμερο 6. Σας είχα αναφέρει ότι στην Σαντορίνη μετακόμισα με τον συνοδοιπόρο μου σε αυτή τη ζωή. Με τον συνοδοιπόρο λοιπόν είμαστε μαζί 6 χρόνια και μένουμε μαζί σχεδόν τα 4 από αυτά. Νούμερο 7. Πριν ξεκινήσω το YouTube, λίγο καιρό πριν, είχα ένα blog το οποίο γενικά πραγματευόταν θέματα σχετικά με την μόδα, την ομορφιά, το μακιγιάζ, αλλά κυρίως το βασικό του κομμάτι ήταν η διαφορετικότητα της γυναίκας, η γυναική αλληλεγγύη, η ενδυνάμωση της γυναίκας. Γενικά όλα αυτά τα θέματα με αγγίζουν πάρα πολύ. Νούμερο 8. Τρελαίνομαι για το μακιγιάζ, ίσως το έχεις καταλάβει ήδη. Αυτός είναι και ο λόγος που ανεβάζω τόσα πολλά βίντεο με μακιγιάζ, όχι επειδή το παίζω ειδική, γιατί δεν είμαι ειδική, έτσι. Απλά επειδή είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και θεωρώ ότι θα σου φανεί χρήσιμο να ακούσεις μία γνώμη από ένα άτομο το οποίο δεν είναι ειδικό στον χώρο. Γιατί και εγώ φυσικά βλέπω πάρα πολύ YouTube που έχει να κάνει με μακιγιάζ, βλέπω make-up artist, βλέπω πολύ έτσι περίεργα look και τέτοια και μου αρέσουν και πάρα πολύ. Απλά ακούω την άποψη ενός ανθρώπου του χώρου που μιλάει σαν επαγγελματίας για ένα προϊόν. Εγώ θα σου πω την άποψή μου σαν μια κοπέλα που δεν είναι make-up artist, που δεν είναι ειδική, σαν ένας απλός χρήστης δηλαδή, όπως είμαστε οι περισσότεροι. Νούμερο 9. Λατρεύω τα ταξίδια, τα λατρεύω, είναι το αγαπημένο μου χόμπι, είναι η αγαπημένη στιγμή της χρονιάς μου, είναι αυτό που περιμένω όλη τη χρονιά με ανυπομονησία. Έχω κάνει αρκετά ταξίδια μέσα στην Ευρώπη, δεν έχω φύγει εκτός της Ευρώπης, αλλά όνειρο ζωής είναι να πάω κάποια στιγμή στη Νέα Υόρκη και θα πάω, θυμίσου το. Και νούμερο 10 είναι ότι κλαίω πάρα πολύ εύκολα σε ταινίες. Κλαίω πάρα πολύ δύσκολα στην ζωή μου την κανονική, στην προσωπική μου ζωή. Δεν είμαι άνθρωπος που θα βάλει εύκολα τα κλάματα. Αλλά όταν μιλάμε για ταινίες, κλαίω στις στενάχωρες ταινίες. Κλαίω στις χαρούμενες ταινίες. Κλαίω αν υπάρχει γάμο σε ταινία. Κλαίω αν υπάρχει χωρισμό σε ταινία. Κλαίω αν κάποιος σε μια ταινία πετύχει έναν στόχο που τον κυνηγούσε όλη του τη ζωή. Εκεί πλαντάζω στο κλάμα. Πλαντάζω. Γίνομαι κομμάτι της ταινίας. Δεν είμαι απλά θεατής. Οπότε κάθε φορά που γίνεται το παραμικρό σε μια ταινία,
Εγώ κλαίω. Επέστρεψε μετά από πολλές ώρες. Αν ακούς έναν τρελό αέρα απ' έξω, είναι επειδή έχει έναν τρελό αέρα έξω. Να σου πω ότι η ώρα έχει περάσει αρκετά, είναι γύρω στις 10 το βράδυ. Ξεκίνησα να μοντάρω το βίντεο με το story time που σας λέω για έναν τύπο που μας ακολουθούσε έτσι στη Βουδαπέστη και ήταν λίγο κρύπουλας. Τώρα που μιλάμε, τώρα που με βλέπεις, αυτό το βίντεο έχει ανέβει ήδη, οπότε να πας να το δεις άμα δεν το έχεις δει. Έχει έτσι ένα πολύ ανατρεπτικό τέλος η ιστορία. Στεναχωρέθηκα λίγο σήμερα που δεν μπόρεσα να σας φάω τη βόλτα που ήθελα να σας φάω. Ο καιρός ήταν χάλια όλη την ημέρα. Μία έβαζε ήλιο, μία έβρεχε, μετά ξανέβγαζε ήλιο, μετά ξανασυνέφιαζε, μετά έπιασε αυτός ο τρελός αέρας. Αλλά δεσμεύομαι ότι σε ένα επόμενο vlog, μάλλον στο επόμενο ακριβώς vlog που θα ανέβει, θα σας πάω μία βόλτα να δείτε έτσι τις ομορφιές του νησιού το χειμώνα, τώρα που δεν έχει κόσμο και δεν έχει τουρίστες. Και μπορούμε να το απολαύσουμε. Σιγά σιγά αυτό το βίντεο φτάνει στο τέλος του. Θα σε αφήσω σε λίγο γιατί πρέπει να πάω να συνεχίσω το μοντάζ. Ελπίζω να σου κράτησα καλή παρέα. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe. Πάτα το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις για επόμενα βίντεο, τα οποία ανεβαίνουν κάθε Κυριακή και Τετάρτη. Γράψε μου στα σχόλια και πες μου αν σου άρεσε αυτό το βίντεο. Γράψε μου αν σου αρέσουν τα vlog. Γράψε μου τι άλλο σου αρέσει. Πες μου μια ιδέα για το πώς θέλεις να συνεχίσουμε σε αυτό το κανάλι. Τι θα ήθελες να δεις. Επίσης μπορείς να με βρεις στο Instagram, θα σου το βάλω κάπου εδώ. Πάρε να με ακολουθήσεις, να κάνουμε παρέα, να τα λέμε και από εκεί. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν μου στέλνετε μηνύματα και χαίρομαι πάρα πολύ που έλαβα τέτοια μηνύματα από τα πρώτα μου βίντεο που δεν το περίμενα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου για τα καλά σας λόγια. Πραγματικά μου δίνουν πάρα πολύ όθηση να συνεχίσω, γιατί όταν ξεκίνησα ήμουνα λίγο διστακτική, αλλά αυτά τα μηνύματα ήταν που με έκαναν να πω ναι, το έχουμε, πάμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ακόμα σε ευχαριστώ που μου άφησες να γίνω η παρέα σου έστω και για αυτή τη λίγη ώρα. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο και ως τότε σου στέλνω ένα γλυκό φιλί. Oh.